πέντε είναι Παρασκευή, για αυτό. 26 είναι Άγιος Αχίλλιος. Στον Άγιο Αχίλλιο, που είναι όπως πολύ σωστά το είπε ο Δήμαρχος, το κέντρο των εκδηλώσεων, ο μαγικός τόπος που οι εκδηλώσεις πήραν αυτό το χαρακτήρα, για τους χιλιάδες συμβολισμούς που έχει, τι να πούμε τώρα για τον Άγιο Αχίλλιο. Καλύτερα να το μάθουν καλά οι πατριώτες μας, οι φλωρινώτες, οι αμυγιώτες και όλοι εμείς, παρά να λέμε στους ξένους τι είναι ο Άγιος Αχίλλιος. Να το μάθουμε πρώτα εμείς τι είναι. Είναι ένα συγκλονιστικό μέρος όπου η φύση οδειάζει και μόνο ότι η περιοχή θεωρείται επίγειος παράδεισος από την UNESCO, μέσα στους πέντε επίγειους παραδείσους έχει χαρακτηρίσει η UNESCO την περιοχή της Μικρής Πρέσπας και μόνο που υπάρχουν τα δύο μεγαλειώδη είδη ενός είδος που χάνεται, η Ροδοπελεγκάνη και η Αργυροπελεγκάνη παγκόσμια, δεν ξεπερνά τα 500 ζευγάρια. Τα 170 ζουν στην Πρέσπα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και προστατεύεται από δύο συνθήκες διεθνείς. Έχει αυτή την πανίδα και φλωρίδα που δεν υπάρχει αλλού. Τώρα όλοι ερίζουν και θέλουν να κάνουν φυσιολατρικά και εμείς θέλουμε. Άλλο Νεστόριο, άλλο Πρέσπα. Άλλο Βεγορίτιδα, τεράστια ιστορία. Αρχιετυπική μακεδονική λίμνη, άλλο όμως πάλι Πρέσπα. Η Βεγορίτιδα είναι η δεύτερη κατά τη γνώμη μου σε τεράστια ιστορία και ενδεχομένως να είναι και η πρώτη σε ιστορία γιατί οι Πρωτομακεδόνες ήταν εδώ. Στο Πάτελι, στον Άγιο Παντελεήμονα ξεκίνησε η ιστορία όλη, παιδιά. Η Λυγιστήρα που λέμε τώρα τι λέγεται η περιοχή αρχαία Λυγιστήρα ήταν το Πάτελι. Το Πάτελι είχε μακεδονικό οίκο πολύ πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος μακεδονικός οίκος, οι Λυγιστές δηλαδή, εντροφοδότησε τον οίκο του Φιλίππου με τη μητέρα, με τη γιαγιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ευρυδίκη που γεννήσε και στον Άγιο Παντελεήμονα. Για να ξέρουμε την ιστορία του τόπου μας. Δηλαδή δεν είναι τυχαία τα μέρη μας. Καθώς επίσης πράγματα που εμείς θα έχουμε ξεχάσει λιγάκι, από εκεί. Το 1100, τα γράφει ο Χάμοντ, που έδωσε τις ιδέες στον Ανδρόνικο να σκάψει στη Βεργίνα. Δεν θα σκάφει ο Ανδρόνικος στη Βεργίνα, μια δουλειά που τα βρήκε. Έσκαφε αλλού. Και ο Χάμοντ, που υπηρέτησε με την Intelligence Service σαν μυστικός πράκτορας της Πρέσπες, ήταν τεράστιος αρχαιολόγος, έχει γράψει την 12η ιστορία της Μακεδονίας και λέει μέσα ότι το Πάτελι είναι εισάξιο της Βεργίνας σε ιστορία. Και σε μακεδονική, ας πούμε, αυτά θα είναι να τα φτιάξουμε κάποια στιγμή. Πάμε στην εκδήλωση λοιπόν του Αγίου Παντελεήμονα. Μητσιάς, Καραμπέτη. Αφιέρωμαστε λίγο πάτσο, το έχουμε κάνει πιο παλιά. Αγίου Αχιλλίου. Μητσιάς, Καραμπέτη. Ο Μητσιάς είναι ο Μητσιάς, το ξέρετε. Η Καραμπέτη είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός, σύμφωνη. Τι δουλειά έχει να τραγουδήσει. Κι όμως, στον Παρνασσό, στον ιστορικό σύλλογο στην Αθήνα που έγινε η εκδηλώση του, γινόταν κάθε Δευτέρα, ήταν να γίνουν ένα μήνα και διαρκούν ακόμα. Και είχαν αρχίσει το Γενάρη το περασμένο. Και διαρκούν ακόμα. Χαλάει ο κόσμος. Sold out κάθε βράδυ. Κάθε Δευτέρα εννοώ. Λοιπόν, η Καραμπέτη δεν είναι ότι διαβάζει. Δεν είναι ότι μας βάζει στη μύηση του τι είναι το φαινόμενο Γκάζος. Το μισό ελληνικό τραγούδι είναι Γκάζος. Το άλλο μισό είναι Τρεις Παπαδόπουλος και Φτυχέ Βουγιανοπούλου. Δεν είναι 100 οι στη Βουλή. Είναι 50. Αλλά μέσα στους 50 στην τριάδα είναι αυτή. Γκάζος, Ευτυχία, Δευτέρης. Και Ελευθερίου και Ελπί. Ο Γκάζος όμως είναι κατά την άποψή μου η κορυφή. Όχι γιατί έκανε με τον Χατζητάκη τα γνωστά μαγικά τραγούδια. Γιατί ο Γκάζος επηρέασε όλη την ελληνική τέχνη, επηρέασε τον Ελπίτη, επηρέασε όλη τη γενιά του 30, επηρέασε τον Σεφέρη. Ήταν ο πνευματικός μέντορας του Ελπίτη. Ένας άνθρωπος που πήρε Νόμπελ. Αυτός είναι ο Γκάζος. Έγραψε μια ποιητική συλλογή, αμοργός και τελείωσε. Ασχολήθηκε με το τραγούδι. Και τη γράψει απίστευτα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια τα ερμηνεύει συγκλονιστικά η κυρία Καραμπέτη. Τελειώνουμε λοιπόν με την βραδιά του Αγίου Αχιλλίου και ακόμαστε τη Δευτέρα σε μια εκδήλωση που δεν είναι αυτούσια φέτος εκδήλωση των Πρεσπών, αλλά είναι υπό την αιγίδα μας. Αν έχουμε την Φλόρινα. Έχουμε και μια αλλαγή στη Φλόρινα. Κυριακή έχουμε λοιπόν στη Φλόρινα. Είχαμε τη συναυλία με το συγκρότημα Μίκη Θεοδωράκη, το έχουμε. Μετά που υπόδειξε το Θεοδωράκη, θέλαμε να κάνουμε εκείνο το βράδυ τις κινηματογραφικές επιτυχίες του συνθέτη, Φέδρα κτλ. Με τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα και την Πολίνα Μουλαράκη. Δεν ξέρω ποιο κόλλημα προήλθε στον κύριο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, μας πήρε η κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη χθες και μας είπε ότι θα αντικατασταθεί ο κύριος Μαχαιρίτσα. Ναι, και η κυρία Μουλαράκη. Τελικά θα έρθει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με την Παπαδοπούλου, μια νέα τραγουδίστρια πανέμορφη σημειώνω.
Είναι εκδότη τη Αυρία, τη εκδήλωση που κάνει ο Σπύρο Παπαδόπουλο πολλέ φορέ. Μια λαχνή τραγουδάκι που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά εγώ το σχήμα το θεωρώ λιγότερο δυνατό από το προηγούμενο και θα κοιτάξουμε να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το σχήμα. Μπορεί να είναι και η Γιώτα Γιάννα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θα προσθεθεί όμω κάτι και έτσι η εκδήλωση του θα είναι του ίδιου ύψου με τι υπόλοιπε εκδηλώσει. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για αυτό που έγινε. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε στην Αθήνα. Μάλλον είχε κάποια συναυλία γύρω στι Μαγκελίσσε που δεν είχε υπολογίσει καλά η Μαργαρίτα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το κάνουμε όπως μπορούμε καλά. Και τη Δευτέρα ερχόμαστε.